Βρισκόμαστε στο Photoshop και εδώ θα ανοίξουμε τα τελικά καρέ που κάναμε save σε TIFF από το MaximDL. Πάμε File και Open και επιλέγουμε τα καρέ μας. Παρατηρούμε ότι όλα είναι σκοτεινά. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε να αναδείξουμε την πληροφορία. Πάμε στο Image, Adjustments και Levels. Βλέπουμε εδώ στο ιστόγραμμά μας ότι η πληροφορία είναι τέρμα αριστερά. Περιορίζουμε με το βελάκι την πληροφορία μας και πατάμε OK. Βλέπουμε ότι ήδη ξεκινάει να εμφανίζεται το νεφέλωμά μας. Ξαναπηγαίνουμε Levels και επαναλαμβάνουμε μέχρι να καταφέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κοιτάζοντας επάνω δεξιά το ιστόγραμμα, το οποίο τρέχει σε πραγματικό χρόνο, μπορούμε να ελέγχουμε κάθε κίνησή μας. Προσοχή να μην το παρακάνουμε. Κάθε φωτογραφία περιέχει μια συγκεκριμένη πληροφορία. Το ότι μπορούμε να τη στρετσάρουμε κι άλλο και να αναδείξουμε την πληροφορία αυτή που είναι κρυμμένη δεν λέει τίποτα. Αν θέλουμε να βγάλουμε περισσότερη πληροφορία προς τα έξω, θα πρέπει να ανεβάσουμε τις λήψεις μας και να πάρουμε περισσότερες. Έτσι ώστε να φτιάξουμε το σήμα και τον θόρυβο. Παράδειγμα εδώ, το ότι εγώ έχω πληροφορία κρυμμένη εδώ πέρα πίσω, στα αμυδρά, δεν σημαίνει ότι πάω και σπρώνω και θα τη βγάλω. Ωραία, την έβγαλα. Όμως παρατηρήστε πόσο βρώμικη γίνεται η φωτογραφία μας. Δηλαδή, μπορούμε να θέσουμε σαν όριο τον θόρυβο του υποβάθρου. Για παράδειγμα εδώ, έχει βγει πάρα πολύ θόρυβος. Οπότε φτάνουμε μέχρι εκεί που πιστεύουμε ότι είναι ο θόρυβος σε λογικά πλαίσια. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι το λεγόμενο black point και white point. Το black point βρίσκεται αριστερά και το white point δεξιά. Αν πούμε ότι κλιπάραμε το black point, το κάψαμε δηλαδή, γίνεται αυτό εδώ. Τρώμε πληροφορία, δηλαδή ξεπερνάμε το 0 της πληροφορίας και πάμε και πέφτουμε πάνω του. Φέρνουμε δηλαδή την πληροφορία στο ιστόγραμμα αριστερά. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε φάει πληροφορία. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάψει υπόβαθρο. Επίσης μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και με το white point, να πάει δηλαδή η πληροφορία μας τέρμα δεξιά. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε κάψει την πληροφορία μας, τα φωτεινά, και το παρατηρούμε και από εδώ. Επίσης μπορούμε να παίξουμε με τα curves, τα οποία curves είναι κάτι αντίστοιχο με τα levels, μόνο που μπορούμε σημειακά να επέμβουμε και να βγάλουμε πληροφορία προς τα έξω. Για παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε δείγμα και να μας δείξει πού θα επέμβουμε. Δηλαδή, αν θέλουμε να τονώσουμε εδώ, θα πρέπει να πειράξουμε το σημείο εδώ. Αν θέλουμε να μειώσουμε το υπόβαθρο, να το σκουρίνουμε, πρέπει να παίξουμε εκεί. Όσο πιο περισσότερα σημεία βάλουμε, τόσο πιο σωστή είναι η φωτογραφία μας.
γιατί πάμε και επεμβαίνουμε σε όλες τις συχνότητες. Κάνουμε το ίδιο και στα υπόλοιπα καρέ μας.